Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα και με τη βοήθεια του Μαρίνου Αλιφέρη θα σταθούμε ειδικά στο μέτωπο των εν εξέλιξη ερευνών και σε ό,τι μπορούμε να γνωρίσουμε ή σε ό,τι εκτιμά η αρμόδια υπηρεσία βεβαίως για το προφίλ αυτών των δραστών. Η επίθεση πάντως φαίνεται να ήταν καλά οργανωμένη. Στην καλά οργανωμένη καταδρομική επίθεση που έγινε νίκη στα γραφεία της Χρυσής Αυγής υπολογίζεται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία ότι συμμετείχαν περισσότερα από 10 άτομα. Και υπολογίζουν ότι έφτασαν εκεί με περισσότερα, έφτασαν τουλάχιστον με 2 αυτοκίνητα, ωστόσο εξετάζουν πάρα πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να υπάρχει και τρίτο όχημα το οποίο έφτασαν στην οδό Δηληγιάννη οι δράστες. Το δεδομένο είναι ότι ένα από τα 2 αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν είναι κλεμμένα από περιοχή της Αθήνας και πάνω είχαν προσαρμόσει και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Ένα από τα αυτοκίνητα μάλιστα είναι και το βανάκι που δείξαμε αυτό. Αυτό που βλέπουμε. Το βανάκι φαίνεται ότι έφτασαν τα περισσότερα άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση και εκεί μέσα βρισκόταν και η πτυσσόμενη σκάλα όπου αναρχήθηκαν στο δεύτερο όροφο. Πολύ σημαντικές βέβαια θα είναι και οι καταθέσεις των αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που τους καταδίωξαν στα στενά της Αθήνας. Πολύ σημαντικό είναι και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας τόσο των γραφείων της Χρυσής Αυγής, όσο και ενός ξενοδοχείου που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Εκεί έχουν καταγραφεί τα άτομα που υπήρχαν στην ομάδα υποστήριξης να φορούν μαύρα ρούχα, κουκούλες και να κρατούν στα χέρια τους καδρόνια. Αυτό ερμηνεύεται στο ότι ήταν αποφασισμένοι ακόμη και για μάχη σώμα με σώμα, εάν βρίσκονταν μέσα στα γραφεία άτομα της Χρυσής Αυγής ή αν έφταναν κάποια άτομα μέλη της Χρυσής Αυγής κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Να σου πω ότι σημαντικό ρόλο στις έρευνες θα παίξουν και τα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ δεν θεωρούν τυχαίο στο αντιτρομοκρατικό επιτελείο το γεγονός ότι επιτέθηκαν σήμερα, όπου συμπληρώνονται 6 χρόνια από τη δολοφονία των 2 μελών της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, αναφέρεσαι σε αυτήν την επέτειο από τη δολοφονία του Μάνου Καπελώνη και του Γιώργου Φουντούλη έξω από τα γραφεία τότε της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Τα γραφεία δεν λειτουργούν πια, ωστόσο οι εικόνες που βλέπετε είναι από κάλεσμα που οργάνωσε η Χρυσή Αυγή για αυτήν την επέτειο εκεί, στο σημείο όπου συνέβησαν όλα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνο.